Μάλλον έχουμε την τιμητική μας ως δικηγόροι, γιατί τις τελευταίες μέρες βρισκόμαστε ως Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και πρωτοστατούμε σε μια τεράστια και διαρκή αποχή, με μια αποφασιστικότητα κόντρα στις απόψεις και στις αντιλήψεις, χωρίς φόβος και με πάθος. Η τελευταία Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου ανέδειξε όλα τα προβλήματα, ήρθε σε κόντρα και σε ρήξη με τις απόψεις των ηγεσιών και σε αυτό οφείλω να πω ότι πρωτοστάτησε η ενωτική προσπάθεια των συντρόφων συναγωνιστών κομμουνιστών δικηγόρων. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, συναγωνίστρες και συναγωνιστές, είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή και αποδέχτηκα τη σημερινή πρόσκληση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για ένα σύντομο χαιρετισμό. Η αριστερά ως δύναμη ελπίδας, ως φορέας του νέου, αλλά και χάραξης μιας εναλλακτικής πορείας μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ ή το νέο πολιτικό σχήμα της νέας αριστεράς, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Οι επιλογές που έγιναν από το ΣΥΡΙΖΑ και η διαχείριση του ριζοσπαστισμού που αναδύθηκε την περίοδο 2012-2015, η διαχείριση που επέλεξε συνειδητά η ηγεσία του, οδήγησαν στην πλήρη ενσωμάτωση. Με το νέο πυλώνα, και όσοι θυμούνται, ήταν οι τέσσερις πυλώνες στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, από όλα αυτά, για το Γενάρη του 2015, έμεινε μόνο ένας. Ο πυλώνας της μνημονιακής Ελλάδας, μέσα από την φόρμουλα της κεντροαριστεράς, που στην ουσία της ήταν ένα νεοφιλελεύθερο κεντροδεξιό σχήμα. Συγκυβέρνηση με το ακροδεξιό μόρφωμα του Ισανέλ, στόλωμα της εξόδους από την κρίση και την αποκατάσταση της δημοκρατικής ζωής στη χώρα μας. Προσωπικά, έζησα βήμα προς βήμα, στιγμή προς στιγμή, τον λαϊκό ξεσηκωμό την περίοδο 2012-2015, αλλά και την εξέγερση της νεολαίας το 2008 με τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Την μεγάλη αυταπάρνηση και μάχη των κατοίκων της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, την ποινική καταστολή που δέχτηκαν, αλλά και τις μεγάλες αυταπάτες που είχαμε και την πολύ γρήγορη και απότομη προσγείωσή μας. Ένα κίνημα που αναπτύχθηκε σε πλάτος, αυθόρμητο και με σιγουριά όμως μπορώ να το πω, χωρίς ιδεολογικό βάθος. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες γεννήθηκε η ελπίδα. Τα αλλάζω όλα και τώρα. Πολλοί φίλοι, σύντροφοι, συναγωνιστές με ρωτούν ακόμα και σήμερα, με απορία και σου δικαιολογώ, γιατί τότε στάθηκα μαχητικά με το ΣΥΡΙΖΑ και πάντα μιλάω για το Γενάρη του 2015. Το Γενάρη του 2015 βρέθηκα στο πλευρό του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύοντας και εγώ στο κόκκινο καράβι, στην επίλυση των βασικών προβλημάτων του εργαζόμενου λαού και των δικαιωμάτων της νεολαίας. Το χαμόγελό μας όμως πάγωσε από την πρώτη μέρα. Συγκυβέρνηση με το ακροδεξιό μόρφωμα του Καμένου, μέχρι και τη βαθιά και απροσδόκητη για πολλούς τον Ιούνιο του 2015 με το δημοψήφισμα. Ένα τεράστιο όχι μετατράπηκε σε ένα ακόμα σκληρό μνημόνιο. Τα έλεγε βέβαια το Κουκουέ τότε, αλλά ποιος το άκουγε. Ο κλάδος μου, οι δικηγόροι, μήνες ολόκληρους το 2014 απήχαμε από τα καθήκοντά μας για να μην περάσει τότε ο κώδικας πολιτικής δικονομίας που χάριζε, και όπως έλεγε ο Αλέφαντος, τα πάντα όλα στους τραπεζίτες και στους υπόλοιπους δανειστές. Η κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας υποχώρησε, δεν το ψήφισε και ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και έχουν και το θράσος σήμερα να μιλάνε χωρίς ντροπή για τα κόκκινα δάνεια, για την προστασία
της πρώτης κατοικίας και το ψήφισε. Θα μείνει αξέχαστη η στιγμή που ο καθηγητής και υπουργός ο Παρασκευόπουλος, όταν πιέστηκε και πιεζόταν, είπε «Δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα ρίξω την κυβέρνηση». Και ψηφίστηκε στο σύνολό της και σήμερα μιλάνε χωρίς ντροπή για την προστασία. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, πολύ γρήγορα χάθηκε η ελπίδα και το χαμόγελο. Έγινε θλίψη, απογοήτευση, συνάμα και οργή, διότι η συμμετοχή μου προσωπικά, όχι και όχι μόνο, και των υπόλοιπων συντρόφων μου, στον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, της υποστήριξης των αραμάτων και των πολιτικών της, αποτελούσε και αποτελεί προσωπική επιλογή από τα παιδικά μου χρόνια και όχι μία ευκαιρία για μία καρέκλα. Όχι από αγάπη στις θεωρίες, καλό είναι να ερμηνεύουμε τον κόσμο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τον αλλάξουμε, ή από αιμονή να ταυτιστώ με την ιδιότητα του ριζοσπάστη, του κομμουνιστή, αλλά επειδή σε αναγνωρίζω τη ζωτική σημασία των αποτελεσμάτων των επιμέρους κρίσιμων κοινωνικών και πολιτικών αγώνων για τα συμφέροντα της πλειονότητας της κοινωνίας. Σύντροφοι και συντρόφισσες, συστρατεύομαι με τους κομμουνιστές και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στους μικρούς και μεγάλους αγώνες, χωρίς αυταπάτες. Είναι δύσκολη μάχη, αλλά και είναι το μέλλον μας και το αύριο των παιδιών μας. Βλέπω σήμερα το πάθος και την αποφασιστικότητα των νέων κομμουνιστών. Πρωτοστατούν κόντρα στο ρεύμα και στους φόβους, στη δημιουργία νέων σωματιών στους δικούς μας τους χώρους, μικρά και αδύναμα σήμερα, ποτάμι οργής όμως αύριο, όπως για παράδειγμα το νέο σωματείο των μισθωτών δικηγόρων. Ακούγεται περίεργο. Ναι, υπάρχουν μισθωτοί δικηγόροι. Χωρίς ωράρια, χωρίς εξασφαλισμένες αμοιβές, χωρίς ασφάλιση και όλα τα άλλα. Προς όφελος των μεγάλων δικηγορικών εταιριών και των τραπεζών. Σήμερα οι δικηγόροι, το κίνημα της γραβάτας, έτσι μας έχουν χαρακτηρίσει, έδωσαν το μεγάλο παρόν στην επαναληπτική μας Γενική Συνέλευση, όπως προείπα, ήρθε και έδωσε μία αποστομωτική απάντηση στην Ολομέλεια των Προέδρων, που διακινούσαν ότι δεν μπορεί να γίνει Γενική Συνέλευση, γιατί δεν έρχονται οι δικηγόροι. Η συντριπτική όμως πλειοψηφία των συναδέλφων και των συναδελφισσών αποφασίσαμε όχι μόνο τη συνέχιση των κινητοποίησεών μας, αλλά και τη σκλήρυση του πλαίσιου αποχής, αποστομώνοντας τους συμβούλους της ηγεσίας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Ο αγώνας βέβαια δεν αρχίζει και τελειώνει σε μία μέρα. Οργανώνουμε τον αγώνα από τα κάτω, μέσα από τις γενικές συνελεύσεις και συλλογικές διαδικασίες, για να έχει συνέχεια περαιτέρω κλιμάκωση στην κοινή δράση με τους υπόλοιπους αυταποσχολούμενους μισθωτές επιστήμονες. Να γίνουμε η ασπίδα, ο νομικός κόσμος, οι δικηγόροι, στην προστασία των δικαιωμάτων, σε αυτά που πολύ σύντομα έρχονται και πολύ δύσκολα μπορώ σήμερα να σας τα περιγράψω. Και βλέπω με χαρά τους νέους και τις νέες του δικηγορικού σώματος με το σωματείο τους, όπως είπα μικρό σήμερα, αλλά βάζουν στην καθημερινότητα τη δική τους φραγίτσα. Και βέβαια πριν από μερικές μέρες είχαν και εκλογές, δεν χρειάζεται να σας πω ποιο ήταν το ψηφοδέλτιο που βγήκε πρώτο και ποιους στηρίξανε, και φυσικά τους κομμουνιστές. Σύντροφοι, συστρατεύομαι και αγωνίζομαι με το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί είναι το κόμμα που δεν θα σου πει ψέματα, που μπορεί να εκφράσει πιστά και σταθερά τα συμφέροντα των εργαζομένων, των συνταξιούχων, της νεολαίας. Από το 19 μέχρι και σήμερα, 15-19 κυβέρνηση, 19 μέχρι και σήμερα αντιπολίτευση, σε μια αγαστή συμπόρευση όλος ο χώρος, ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, με την κυβέρνηση στα κρίσιμα θέματα. Βέβαια, όσοι και όσες αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπίζονται και τώρα την αντιλαϊκή μνημονιακή πολιτική της κυβερνητικής τους θητείας. Έχουν εθιστεί να δικαιολογούν τα δικαιολόγητα
να παρουσιάζουν στρατηγικές επιλογές υπέρ του κεφαλαίου ως τακτικούς ελιγμούς, να εμφανίζουν την προσήλωσή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ ως πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Δεν έχουμε αυταπάτες για το ποιοι είναι. Δεν πρέπει να αφήσουμε να στεριώσουν νέα αναχώματα στο όνομα της κυβερνώσας αριστεράς. Καλώς τους φίλους και συναγωνιστές που βίωσαν, βιώσαμε και βιώνουν την διάλυση της τοπίας, να μην δώσουμε ξανά άλοθη για την πολιτική τους επιβίωση και στο μοίρασμα της καρέκλας. Συμπόρευση και συστράτευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί αντικειμενικά από το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς μόνο το ΚΚΕ έχει σήμερα την απαιτούμενη απήχηση και την δυνατότητα να πετύχει. Σύντροφοι και συντρόφισσες, συνεχίζω να είμαι αθεράπευτα ρομαντικός και μη ρεαλιστής. Συνένοχος όμως το φόνο που μας ετοιμάζουν δεν θα γίνω. Ευχαριστώ.